Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κανονικά θα σου μιλούσα στον πληθυντικό, αλλά επειδή οι πράξεις σου επηρεάζουν την καθημερινότητά μου, σε αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Οπότε μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν βγαίνεις και κάνεις διάγγελμα και θες να μιλήσεις στην καρδιά του Έλληνα και να σε ακούσουνε, πρέπει να βγαίνεις και να μιλάς από την καρδιά σου, όπως κάνω εγώ τώρα, σε σένα. Και όχι να διαβάζεις ένα κείμενο που σου έχουν γράψει για να φανείς αρεστός. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Το ψεύτικο το βίντεο από το αληθινό μπορείς να το διακρίνεις εύκολα. Ο κόσμος σε επέλεξε να γίνεις πρωθυπουργός επειδή διαφώνησε με τις ενέργειες του προηγούμενου πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια και τα όχι τα έκανε ναι. Επέλεξε εσένα να αναλάβεις τα ηνία αυτής της χώρας. Επί ημερών σου καταστράφηκε η Ελλάδα. Κάηκε όλη σχεδόν η Εύβοια και η Αττική. Είχαμε και πλημμύρες. Έριξε λίγο χιόνι και αποκλείστηκε ο κόσμος στην Αττική Οδό. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναγκάσατε τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί παρά τη θέλησή του σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Βάλατε πρόστιμο στους συνταξιούχους που δεν επιθυμούσαν να εμβολιαστούν. Κύριε Πρωθυπουργέ, και πού φτάσαμε παρά τα μέτρα, παρά τους εμβολιασμούς, παρά τα lockdown, να έχουμε 25.000 θανάτους. Μάλλον δεν το διαχειρίστηκατε σωστά. Καλό είναι να κάνετε την αυτοκριτική σας. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και τους ανθρώπους που επιλέξατε να είναι στα εκάστοτε υπουργεία. Κύριε Πρωθυπουργέ, επί ημερών σας, η βενζίνη έχει φτάσει 2,20, 2,30, 2,50 και να δούμε πού ακόμα θα πάει. Κύριε Πρωθυπουργέ, επί ημερών σας, ανοίγουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τρέμουμε. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έχουμε δει λογαριασμό της ΔΕΗ 700 ευρώ, 600 ευρώ, 1000 ευρώ να ξεπερνάει και το μέσο μισθό του Έλληνα. Κύριε Πρωθυπουργέ, επί ημερών σας πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και παθαίνουμε σοκ. Πηγαίνεις το πρωί στο σούπερ μάρκετ, ξεχνάς να αγοράσεις κάτι, πας το μεσημέρι και οι τιμές ήδη έχουν αλλάξει προς τα πάνω. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο κόσμος στην Ελλάδα, φαντάζομαι θα γνωρίζετε, οι περισσότεροι σας βρίζουν. Γνωρίζετε το γνωστό σύνθημα. Και αυτό είναι η καλύτερη δημοσκόπηση που μπορεί να έχετε. Τα σχόλια του κόσμου. Και τι λένε για το πρόσωπό σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι κακό να κάνετε μια αυτοκριτική και να αποφασίσετε ότι είστε ακατάλληλος για αυτή τη θέση. Δεν είναι κακό. Εγώ έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου και πολλές φορές ο εργοδότης μου είχε πει, ξέρεις κάτι, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Το ίδιο σας λέω κι εγώ. Δοκιμάσατε, προσπαθήσατε, εγώ θα πω ότι είχατε καλές προθέσεις, δεν τα καταφέρατε όμως. Και όταν σε μια δουλειά δεν είσαι καλός, ή σε απολύουν ή έχεις την ευθυξία να παραιτηθείς. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να κάνετε χαρούμενους τους Έλληνες, θα πρέπει να παραιτηθείτε. Αφήστε τους Έλληνες να επιλέξουν κάποιον άλλον να μας βγάλει από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε περιουσία, μια χαρά είστε, δεν πρόκειται να χαθείτε
Το μέλλον σας είναι μια χαρά, οπότε αφήστε την πρωθυπουργία της χώρας, να την αναλάβει κάποιος άλλος και κάντε κάτι άλλο. Κανείς δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή.